Γκαρσόνα κόδων, δεν ακούς? Πρέπει δηλαδή συνεχώς να διακόπτω εγώ το συγγραφικό μου έργο. Αν είναι δικό σου επισκέπτης, θα το στείλω από εκεί που ήρθε. Άνοιξε, Κωνσταντίνε. Αυτόν δυστυχώς δεν μπορώ να τον αφήσω έξω. Τι είναι, ανεγκέφαλε ρωτήλε. Σεβαστείτε επιτέλους το έργο του Βυζαντινολόγου, συγγραφέως. Κωνσταντίνε, έχω μεγάλο πρόβλημα. Εγκληρίτης, αυτό το ξέρουμε όλοι. Άσε ρε χιουμορίστα τώρα. Ξαναγύρισε η Ρόσμαρη. Και τι με ενδιαφέρει εμένα, μάνθω, αν ξαναγύρισε η Ρόσμαρη, η Κοκκινόμαρη ή η Μπλέμαρη. Δεν θυμάσαι, παιδάκι μου, τη Ρόσμαρη, την Ελληνογαλίδα, που γνώρισες πριν από ένα μήνα στο σπίτι μου και που ήταν από τις ελάχιστες φορές που είχες πει τον Αμπάκουλα. Τι μου τη θύμισες τώρα εκείνη την αποφράδα νύχτα που ήρθε η γκαρσόνα και μου είπε: φέρε μου δύο σελίδες από το σύγγραμά σου για να τις κάνω κολόχαρτο. Συγγνώμη, μάρθω, για τη χειδαιότητα, αλλά έτσι ακριβώς το είχε πει. Α, γεια σου. Και εσύ το πήρες κατάκαρδα και ήρθες στο σπίτι μου και μου έκανες τα νεύρα κορδελάκια. Γιατί μου κόψες το τετατέτ. Και άρχισες να πίνεις βότκα. Και ζήλεψε η Ρόσμαρη. Και δώσ' το πάνω τα σφινάκια. Και μόνο που δεν χορέψατε το καζατζόκ. Καλίκα, 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 μαλλιά. Καλίκα, 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 μαλλιά. Καλίκα, καλίκα. Monsieur le professeur, έχετε πάρα πολύ charme. Εσείς μας μαζεύει, έχω και charme έχω και σαρμάδες έχω και λαχανοτολμάδες έχω που λέει. Αυτά, αυτό που λέτε τώρα να το πείτε στην καλσόνα να το πείτε. Με λέει μαμούχαλο, με λέει. Μαμούχαλο? Μα qu'est-ce que c'est que ça? Ρόσμαρη μωρό μου, άσε αυτά τα κεσα 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 και πάμε για ένα ξεσκισμά. Ωραία, μα τόσα. Αφού βλέπεις τι ωραία που περνάω εδώ, avec monsieur le professeur. Θα βγούμε κάτι, α. Αγγλισσία μας μαζεύει. Λοιπόν, à votre santé. Ας προπατώ. Και τώρα, monsieur le professeur, θα πούμε και κάτι γαλλικό, α! Ελσίγου, μαζμαζέλ! Ελλάς, Γαλλία, συμμαχία! Si je t'oublie pendant le jour, la 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 la. Παιδιά, τι έγινε? Τι... Ρόσμαρη! 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 Θα συνεχίσουμε αυτό που είχαμε αρχίσει. Ρε Κωνσταντίνε, η Γαλλίδα κοιμήθηκε. Αλλά και εσύ δεν πας πίσω. Ωραία δουλειά. Φρύτο και μόνο που το ενθυμούμε. Την επομένη ξύπνησα με ένα βάρος στο στήθος, το οποίο ήτο η Ρόσμαρη. Ούτε καν έκανε στον κόπο να την μετακινήσεις. Και βεβαίως μετά έκανα άφθονα ντους με Μπεταντίν για να σκοτώσω τα γαλλικά μικρόβια τα οποία άφθονα προσέλαβα από τη στενή επαφή. Εγώ πάλι αυτή τη στενή επαφή με τη Ρόσμαρη πολύ τη γουστάρω, που και που όταν έρχεται Ελλάδα. Αλλά τώρα ήρθε ξαφνικά για να μου κάνει έκπληξη. Και εγώ είχα κλείσει ραντεβού με την Μπέγκη. Τι λες, αγαπητέ μου. Πολύ σοβαρό πρόβλημα. Χειρότερο και από τον σεισμόπληκτο στην Ταϊβάν. Είναι σοβαρό, Κωνσταντίνε, διότι κάποια δικαιολογία θα σκαρφιστώ να μπω στην Μπέγκη. Αλλά δεν τη βρίσκω να τη την πω. Και τι θες να κάνω τώρα, εγώ μάρθω για το γελίο θέμα σου. Εσύ τίποτα, αλλά να, η Ελένη θα ξέρει που είναι. Καλημέρα, Μανθούλη. Καλημέρα. Καλημέρα, λέει η Μιώνα. 6 το απόγευμα. Καταρχήν, εσένα ούτε που σε καλημέρισα γιατί σε πέρασα ντούκου. Και κατά δεύτερον, εργαζόμενο κορίτσι τη νύχτα είμαι. Κουστάω να ξυπνάω ό,τι ώρα θέλω, έχεις πρόβλημα. Ελένη, το άλλο εργαζόμενο κορίτσι, η δικιά μου, πού είναι? Ποια ρε, Μπέγκη, κάτσε να σκεφτώ τι μέρα είναι σήμερα. Παρασκευή. Τις Παρασκευές πλύζει το χουβαρδά να την πάρει στο αμόρε. Κάνε μου τη χάρη, Ελένη, και πες ότι δεν θα μπορέσω να περάσω το βράδυ από τον μπαρ, γιατί πήρε φωτιά στο εργοστάσιο μια πτέρυγα και θα τρέχουμε όλη τη νύχτα. Α, πήρε φωτιά η πτέρυγα. Και δεν μου λες. Αυτή η πτέρυγα τι είναι, ξανθιά ή μελαχρινή? Η πτέρυγα. Η πτέρυγα, μωρέ, ποια η πτέρυγα? Τρώει κουτόχορτο η Μπέγκη, τρώμε κι εμείς. Έλα, λε, βρενάκι, τώρα κάθε φορά που σου λέω κάτι, δηλαδή δεν είναι. Άσε, ρωτήλε, μπορεί να είναι χιδέα, μπορεί να είναι νεδεστάτη, αλλά πάντως είναι αρκούντος έξυπνη. Bonsoir, Rosemary Bouchon. Τι λέει αυτή, πουλάει τερμπουσόν. Άσε, Ελένη, είναι για μένα, Ρόσμαρη, γιατί δεν περίμενε στο αυτοκίνητο? Μα βαρέθηκα μου να περιμένω, μου είπες μόνο 2 λεπτά. Βρε, καλώς στην πτέρυγα. Comment? Ah, monsieur le professeur. Comment ça va bien, me dis-moi. C'est Kalin, Kakalin, Kakalin, Kakaya. S'il vous plaît, mademoiselle. Pourquoi, monsieur le professeur, είσαστε τόσο ψυχρός? Δεν θυμάστε ότι κοιμηθήκαμε μαζί? Τι κάνανε αυτοί οι δύο μαζί?
Ρε Τυρμπουσόν, για λέγε κι άλλα, θα γελάσουμε τώρα. Ένα βράδυ. Εγώ και ο Κωνσταντάρης. Αρκετά, μαδεμαζέλ. Βγαίνετε, πάτη, μάρθω, πάρτι. Δεν θα βγάλουμε τώρα τα λάθη μιας νύχτας με τελάλι. Πάμε, Ρόσμαρι. Ελένη, όπως είπαμε, έτσι. Για μια στιγμή δεν πρόκειται να πας πουθενά. Τι θα ρίξω εγώ τέτοια φόλα στην κολλητή μου με το αζημίωτο. Λοιπόν, θα πάρεις στο σπίτι σου τουλάχιστον μια εβδομάδα τον Κωνσταντέλη κατά κουζινέλ. Εμένα με ρωτήσατε. Εσένα σε έχουμε χεσμένο. Ελένη! Ωχ, αρχίσανε πάλι. Πάμε, Ρόσμαρι, σε παρακαλώ, πάμε. Ο Βουά, Κωνσταντά. Ο Βουά, Ματμαζέλα. Ελένη. Α, Ελένα, α του τα λέω. Πήρε, παιδάκι μου, τι έπαθες. Τίποτα, μια μικρή έτσι ζαλαντά. Καλέ, μήπως θες να κάτσεις, θα σου φέρω κανένα νερό. Μήπως ήπιατε κανένα μπουκάλι βότκα. Με νόνο, βότκα σολμό, avec toi, Κωνσταντά. Merci beaucoup, Έλα. Νιώσω πολύ καλύτερα. Au revoir. Πάμε, Ροσμαρή, γεια σας, γεια σας. Ρε το μαντούλι, δεν το φτάναν τα ιδία, έφερε και από τη Γαλλία. Ελένη! Τι Ελένη, κάτσε μια στιγμή, Νικόλα. Περιμένουν οι πελάτες, παιδάκι μου. Ας πάρουν τα ποτέ μόνοι τους, ας κάνουν κάτι κι αυτοί. Έτσι που λες, Παγκουλίνη μου, δεν σε έβρισκε. Και μου πένα να σε ειδοποιήσω εγώ. Βρε, Ελένη μου, λες να είναι καμιά μεγάλη φωτιά. Μεγάλη φωτιά τώρα, δεν είναι και φωτιά στα μπατζάκια, μα μια φλογίτσα είναι καλέ. Μια φλογίτσα που έρχεται από εκεί, από πέρα από τη Γαλλία. Τη φωτιά. Ναι, κοίταξε, γιατί αυτή η φωτιά είναι γαλλικής προελεύσεως τα υλικά και είναι πολύ έφλεκτα. Έτσι μου έρχεται, ρε Ελένη, να πάω εκεί επί τόπου, γιατί φοβάμαι μη μου καεί. Όχι καλέ, πού να πας, καλά. Άσε, όσο σου κάει και τώρα, σου κάει και δεν πρόκειται να καεί άλλο. Άσε, μην πας και εσύ και καεί το παρκούδι. Πάντως, ρε παιδί μου, αυτή η δουλειά, όλο δυσκολίες είναι. Μια φορά στο τόσο το βλέπω, το μάνθο μου. Ναι, ρε παιδί μου, σε λυπάμαι και εσένα, σε λυπάμαι. Πούμε με βιομήχανο, ε. Ναι, γι' αυτό σε λυπάμαι, τρομάρα σου, γι' αυτό. Άντε πήγαινε τώρα να σερβίρεις. Ποιο να σερβίρει, εσάς τα περίμενα, τα πήγα μόνος μου. Μπράβο, ρε, να ξεκουραστούμε κι εμείς λίγο. Ωχ, Παναγίτσα μου, Παναγίτσα μου. Φιόνα μου. Ρόσμαρι. Bonjour, Athos. Είχαμε ραντεβού και δεν το ήξερα. Μόνα μου, δεν σε περίμενα. Ξαφνικό. Αμαθός, έχω να σου πω κάτι που θα σε κάνει πολύ, πολύ, πολύ ευτυχισμένο. Θυμάσαι κάτι, οι ζαλάδες που είχα. Ανησύχησα και πήγα να δω τον ντοκτόρ. Και σε βρήκε εντελώς καλά, ε? Mais oui, όλα ήταν normal, très φυσιολογικά. Τι, είναι normal να έχεις ζαλάδες, μα δηλαδή εννοείς λόγω νεύφους. Non, λόγω βρέφους. Μ' αυτός, θα γίνεις πέρα, παπά. Παπαπα. Μα σώσω, δεν είσαι ευτυχισμένος. Ένα μπεμπέ είναι εδώ, από το Θεό. Α, βέβαια δεν γνωριζόμαστε πολύ καλά, αλλά αφού έτυχε. Πώς? Έτυχε, βε Ρόσμαρι, αυτά τα πράγματα δεν γίνεται να τύχουν. Μα αυτό, αν μιλά για abortion, ξέχασε το. Δεν θα ρίξω εγώ τον μπεμπέ, είναι αμαρτιά. Δεν το πιστεύω. Μα αυτό, δεν σου ζητάω να με παντρευτείς, απλά να αναγνωρίζεις τον μπεμπέ. Και πώς ξέρουμε ότι είναι δικό μου το μπεμπέ. Αποκλείεται να είναι δικό μου το παιδί. Και πορκουά αποκλείεται να είναι δικό σου το παιδί. Πασκέ, εγώ. Oui. Δεν μπορώ να κάνω παιδιά. Καμία γυναίκα ποτέ δεν έχει μείνει έγκυος από μένα. Πήγα στο γιατρό και μου βρήκε το σπέρμα μου αδύνατο. Αυτό είναι το δράμα μου, Ρόσμαρι. Δεν θα γίνω ποτέ πατέρας. Μα σώσε, εγώ από τότε που σε γνώρισα, δεν έχω πάει με άλλο άντρα. Je te le jure. Πώς τώρα, πήγες, Ρόσμαρι, δεν πήγες. Avec qui, με ποιον. Με μένα, τι λες βρε ηλίθιε, από πού και ως πού συνευρέθηκα εγώ με τη Γαλλίδα. Από πού και ως πού δεν ξέρω, ξέρω όμως πού, στο σπίτι μου εκείνο το βράδυ. Όπου μεθύσαμε και κοιμηθήκαμε. Αγκαλιά, έτσι γίνονται αυτά τα πράγματα, Κωνσταντίνε μου. Μα τι λες τώρα. Απλώς κοιμηθήκαμε, αφού είχαμε επέλθει σε κατάσταση πλήρους αποσυνθέσεως. Δεν ξέρω αν όντως περιμένει η Ρόσμαρη, παιδί Μάνθο, αλλά πάντως είσαι κατάπτυστος που πας να το φορτώσεις σε μένα. Εσύ σου εραστής της, δικό σου είναι το παιδί, και να αναλάβεις ως άντρας τις ευθύνες σου. Κωνσταντίνε, φίλε μου, γιατί φωνάζεις. Άδικα φωνάζεις. Το μωρό της Ρόσμαρη δεν υπάρχει περίπτωση να είναι δικό μου. Εγώ μπορεί να είμαι πολυβόλος στο σεξ, αλλά τα πειρά μου είναι άσφαιρα. Bonjour, Ελένα. Πού είναι ο πατέρας του παιδιού μου? Ένα λεπτό, μιλά αργά και καθαρά για να καταλάβω. Περιμένω, μπεμπέ. Τι μπεμπέ, την Μπριζίτ Μπαρτό. Ναι. Μπεμπέ, παιδί, μωρό, ουάουα. Ρε, ουάουα που έχει να κάνει μια φίλη μου. Α, μαντούλη. Πηδικουλίας, κάποια στιγμή θα την πάθαινες. Μα τι σχέση έχει ο Μάνθος, το παιδί είναι του Κωνσταντά. Τι είναι ο Κωνσταντά, του Κωνσταντά, κατά κουζινά μου.
Θα το τραβήξω το σουτιά. Αουί, έγινε μια νυχτά που κοιμηθήκαμε τυχαία μαζί. Με je suis sûr. Και όταν ο Κωνσταντάν το μάθει θα χαρεί πάρα πολύ. Δεν πιστεύω λέξη από όσα μου λες. Έξω από την οικία μου. Κωνσταντά. Και εσύ έτσι περισσότερον έξω από την οικία μου. Χάρηκε πάρα πολύ μόλις το έμαθε. Επίσης και εσύ έξω από την οικία μου. Άντε τώρα μην καλοκινήσεις και σας απελάσω όλες από τη χώρα. Εσένα, τη Γαλλίδα Κομπινεδόρα και εσένα, την απεσία γκαρσόνα. Να μου κάνεις τη χάρη, εγώ είμαι Ελληνίδα. Ναι, αλλά μοιάζεις Μαλουανή. Βρες το διάλο, κρυφό θεούσα. Που πήγες και κρυφοπήδηξες καλά-καλά και τώρα ξεσπάς πάνω μου. Μα, calm to a Κωνσταντά. Το ξέρω ότι σου ήρθε ξαφνικό και ταραχτικές, αλλά όταν συνηθίσεις την ιντε, θα αγαπήσεις το μπεμπέ. Δεν είναι δικό μου το μπεμπέ. Δεν είναι δυνατόν εγώ, ένας επίκορος καθηγητής βυζαντινολογίας, ακόμη και υπό την επίρρεια της απεχθούς βότκας, να συνουσιάστηκα με μια τροτέζα. Μα τροτέζα. Ναι. Του άτροτέζα. Δεν ξέρω με ποιον συνέλαβε το παιδί και δεν ξέρω αν ξέρει και εσύ με ποιον συνέλαβε το παιδί. Αλλά εν πάση περιπτώσει δεν θα το φορτώσει πάνω μου, σε μένα τον άμυρο. Μα εγώ δεν έχω πει με αλώνα. Έλα, μωρή Ροσμαρή, έλεος κι εσύ. Με το μαλακό έχει τέτοιες υπερβολές. Πότε ήταν, πριν δύο μέρες, δεν ήταν που καίγατε την πτέρυγα με το μάνθο. Πριν κανένα μήνα θα κάψατε καμιά άλλη πτέρυγα. Πιστέ μου, θα αναγκαστώ να το πω και στην Ελένη. Θα γίνω περίγελος του κόσμου όλου. Καλή, τι λέει αυτός. Ελένη, η δυναστεία των Φουστάνων σταματάει σε μένα. Δεν μπορώ να κάνω κάτι. Είμαι στέρφος. Δηλαδή έχεις αέρα στην τρόμπα σου. Κοπανιστώ δυστυχώς. Να σας δείξω και χαρτιά γιατρό. Τα οποία βέβαια πλήρωσε αντράγια να τα αποκτήσεις. Κωνσταντίνε, μόνο εσύ είσαι ο δυσπιστός. Ελένη, σε εξορκίζω. Πέφτω στα πόδια σου. Αυτή μου η αναπηρία να μείνει μεταξύ μας. Και κάποια μέρα θα βρω το κουράγιο να το πω στην Πέγγι. Σήκω πάνω, μάνθο, κι ας το ρεσιτάλι Λύκος Ξανθόπουλος. Δεν ξέρω αν είναι δικό στο παιδί, πάντως δικό μου δεν είναι οπωσδήποτε. Έξω από το σπίτι μου, μάνθο! Με ορκίζομαι. Δεν έχω πάει με άλλον. Ρε παιδιά, μισό λεπτό. Άμα ορκίζεται κι αυτή, να την εξετάσουμε και την άλλη εκδοχή. Δεν υπάρχει άλλη εκδοχή, Αλονζή! Έξω από την οικία μου, κοκότ! Ελέη, κι εγώ τι θα κάνω τώρα! Ε, μην κλαις, ρε Ροσμαρή, και εσύ ήρεμα, θα βρούμε μία λύση. Μωρή κατακουζίνα, έτσι και την έχεις κάνει την κουτσουκέλα, μιλάμε την έβαψες. Θα το αναγνωρείς το κατακουζινάκι και θα πεις και ένα τραγούδι. Écoute. Λοιπόν, τι τραγούδι θα μου αφιερώσεις? Το Κάμα Σούτρα. Υπονοείς κάτι? Το ευκολονόητο. Ναι. Μωρή Έλλη, έλεος πια, έλεος. Είναι δυνατόν να σαλιαρίζεις τέτοια ώρα τώρα με τον Νικόλα? Γιατί, κοριτσάκι μου, μόνο εσείς θα κολοβαράτε. Έχουμε κι εμείς τα προσωπικά μας. Μη μου πεις, είσαι κι εσύ έγκυος. Δεν σου λέει η κοπέλα, έχει σοβαρό πρόβλημα. Εντάξει, έρχομαι, έρχομαι. Θα τα πούμε αργότερα. Τι θα κάνεις όταν κλείσει το μπαρ? Κάμα Σούτρα. Έχετε δει φυσικά την ταινία του Πολάνσκι, το μωρό της Ρόσμαρη. Λοιπόν, θα σας παίξω τώρα τη στιγμή που η μία φάρο σκύβει πάνω από την κούνια του παιδιού της και ανακαλύπτει ότι το παιδί της είναι ένα τέρας. Ομοντιό! Καλέ, δεν της λες, κοπέλα. Είναι έγκυος και της λες για ένα παιδί τέρας. Συγγνώμη τώρα που θα σου το πω για σένα, αλλά αφού το κάνεις με την κατακουζίνα, τέρας θα είναι. Αρετέ, σταματήστε σε τρίμπλασα, Λοιπόν, κορίτσια, μην ανησυχείτε. Θα σας τα πω εγώ χύμα και τσουβαλάτα. Οι καιροί ευτυχώς έχουν αλλάξει. Πάνε οι εποχές που οι μάγκες από την έκαναν μετά την κάναν άλλα γαλλικά. Τώρα κάνεις μία εξέταση DNA και το τζιμπάει ο νόμος στον κύριο αυτοστιγμή. Α, ο Ισευρές, α! Ο Τσευρές που κολλάει, ρε παιδιά. Τέλος πάντων, θα την κάνουμε την κατακουζίνα, μιλάμε να χορπηδάει στα κάρβουνα. Δεν τρέπεται, μωρέ, ο παλιάνθρωπος, δεν τρέπεται. Ευτυχώς, Ροσμαρή μου, εγώ είμαι με το φίλο του, ο οποίος δεν έχει καμία σχέση. Δεν κάνει ετοιμία ο άνθρωπος, δηλαδή αν του συνέβαινε κάτι τέτοιο, θα τον αναγνώριζε οπωσδήποτε το παιδί. Αν δεν θα του συνέβαινε, Πέγγι μου, δεν θα του συνέβαινε. Τι πράγμα, Ελένη? Τίποτα, καθένα. Βέβαια δεν θα του συνέβαινε. Γιατί δεν πάει μάλλον εκτός από μένα για να του συμβεί? Πέγγι. Αυτό ξαναπέστο. Ναι, ναι, αυτό είναι σίγουρο. Συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια, βρε Νίκο. Εδώ σου λέω πάλι να μου φορτώσουν ένα μωρό. Συγχαρητήρια που το κάνεις που και που, γιατί θα ξεχάσεις και πώς γίνεται. Απλώς έπρεπε να πάρεις μερικές προφυλάξεις. Για ποιο λόγο? Αφού σου λέω το παιδί δεν είναι δικό μου. Μπορεί να ήμουν τύφλα στο μεθύσι, μπορεί να ήπια με υπέρ του δέοντος, αλλά γνωρίζω τον εαυτό μου. Σε αυτά τα ζητήματα είμαι βράχος. Το ξέρω ότι είσαι βράχος, αλλά έπιασε και το στιθάκι βράχο. Ήταν στιτό. Ποιο? Η βραχοβιζίδα. Νίκο! Είσαι δικηγόρος ή ένας απέσιος σάτυρος που εγώ σου οδηγούμε το πρόβλημά μου και εσύ φαντασιώνεσαι σε πορνό καταστάσεις. Καταλαβαίνω γιατί εξανίστασε, Κωνσταντίνα. Αφού το καταλαβαίνεις πάλι καλά. Έμα τώρα να πάει να κάνεις μια αρπαχτή και να την πληρώνεις για όλη σου τη ζωή. Αρπαχτή! Αρπαχτή ο Κωνσταντίνος Κατακουζινός. Άμα αρπάξω τώρα ένα τόμα από τη βιβλιοθήκη και στο φέρω στο δόξα πατρί, θα σου πω εγώ. Φρενίκο, θέλω να μου έχεις εμπιστοσύνη ως δικηγόρος αλλά και ως άνθρωπος. Το λέω και το ξαναλέω, έχει μαλλιάσει η γλώσσα μου. Το παιδί δεν είναι δικό μου. Εντάξει, το κατάλαβα. Το παιδί δεν είναι δικό σου. Επίστη τελικά. Επίστη. Τι κάνουμε τώρα? Την πληρώνουμε για να το ρίξει. Εκτός και αν θες να το κρατήσει τελικά.
Στο κάτω-κάτω παιδί σου είναι. Νικό. Στο κάτω-κάτω, αυτό το παιδί είναι το εξαπαιδό τη κατακουζίνα. Δεν χρειάζεται να πει τώρα στη φιλενάδα μου για τον ταραβέρι σου με το μάθο. Με κανένα πρόβλημα. Εμένα αυτό που με ενδιαφέρει, Ελένη, είναι ο πατέρα του παιδιού μου να το αναγνωρίζει. Αυτό να μην σε ανησυχεί. Μιλάμε, θα το πιέσουμε. Θα το πιέσουμε. Καλησπέρα, Ρίτσα. Τι λες, σήμερα θα τα φτιάξουμε. Ναι, αυτό έλειπε από τη ζωή μου. Λοιπόν, παιδιά, σας θέλω. Με θέλει, με θέλει. Δεν σε θέλω, ρε, σας θέλω. Τι έγινε, Ελένη, κάτι με τον κύριο καθηγητή. Με ποιον άλλο, ρε, παιδιά, ποιος μου πλήσει τα σκότια ένα χρόνο τώρα. Να σας συστήσω κιόλας η Ροσμαρή, Ιωάννου, Μπουκουβάλα, αναγνώστου. Ροσμαρή, αυτοί είναι οι φοιτητές του πατέρα του παιδιού σου. Ποιο? Αυτό που ακούσατε, του Οσίου Παταπίου. Αποκλείεται. Παντρεύει ο κύριος καθηγητής. Τα συλληπιτήριά μου, κυρία μου. Θα περάσετε χάλια. Πάψε, ρε, τι να τα που λες τη γυναίκα. Ο κύριος καθηγητής είναι κατά βάθος. Άστο. Άστο, λοιπόν. Άστο. Λοιπόν, παιδιά, ο καθηγητής ούτε παντρεύτηκε ούτε νοικοκυρεύτηκε και έχω να σας πω ότι πάει να την κάνει και η γυριστή. Α, γυριστή, ουί! Γυρό με πιτά και τσατσίκι έχει από αυτό το μαγαζί. Μόλις σε τρελειώτη, θυμάσαι, χαίρεσαι. Αλλά θα μου πεις έγκυος, εσύ σου έχουν λιγούρες. Δεν κολλά, μπορείς να πεταχτείς να πάρεις δύο γύρους στην Καστρωμένη. Σε παρακαλώ, δεν βλέπεις ότι έχω σοβαρή συζήτηση. Ώστε έχεις πετύχει με τις αρτιέρες. Μεγάλο. Ρε Πέγκη, μπορείς να πεταχτείς να πάρεις δύο γύρους στην Καστρωμένη. Ρε Λένη, συγγνώμη, δεν βλέπεις ότι βαφού τα νύχια μου αυτή τη στιγμή. Συγγνώμη, εγώ που θα παραγγείλω. Θες να παραγγείλεις τώρα. Λοιπόν. Ποτήρια μπουκάλια στο ράφι, πάγω στο ψυγείο και όπως τα γυρίζεις, φέρε μου εδώ και τα λεφτά και ξέρεις, έκανα καλό μπουρμπουάρ. Άντε, μας βγαίνει ο κόλλος να σας εξυπηρετήσουμε. Τι λέγαμε, ρε παιδιά. Για το εξώγαμο του κύριου καθηγητή. Δεν τρέπεσαι, ρε. Δεν έχεις λίγη ευαισθησία εξώγαμο. Α, ναι, ρε. Για τον μπάστραπο δεν λέγαμε. Εννοείται ότι ο κύριος καθηγητής δεν θέλει να τα αναγνωρίσει. Όλοι οι άντρες σε ίδια καθάρματα είναι. Παιδιά, έχω ιδέα. Διάλετε εδώ. Θα κινηθούμε κυκλωτικά. Μιλάμε ότι θα τον πιέσουμε από όλες τις μεριές. Δεν είναι δυνατόν. Δεν μπορώ να το πιστέψω ότι ο κύριος καθηγητής περιμένει παιδί. Σου είπα εγώ ότι ο κύριος καθηγητής περιμένει παιδί. Αφού μου είπες ότι θα γίνει πατέρας. Σου είπα ότι θα γίνει πατέρας, δεν σου είπα ότι θα γίνει μητέρα. Ελένη, μην παίζεις με τον πόνο μου. Πες το μου καθαρά να φάω τη μαχαιριά κατάστηθα. Άλλος ένας υποψήφιος γαμπρός χάθηκε για πάντα. Ποιος υποψήφιος γαμπρός, μωρή, κατά κουζίνα. Που γεροντοκόλλησε, ανέβαζε, βδέλα, σε κατέβαζε. Ναι, αλλά τελευταία είχαμε κάνει κάποια θετικά βήματα. Αφού να φανταστείς, προχθές πήρε το κέικ πορτοκάλι που του έφτιαξα στα χέρια του. Να. Και το πέταξε από το παράθυρο. Αυτό το λες μωρή θετικά βήματα. Ναι, γιατί τις άλλες φορές μου το έχει φέρει στο κεφάλι. Και πάνω που είχα αρχίσει εγώ να ελπίζω, έρχεται μια παλιογαλίδα και μου τον παίρνει από τα χέρια. Καλά, μην τη βρίζεις την κοπέλα, τι φταίει αυτή. Αυτό φταίει, αυτό να βρεις. Την κάστρωσε καλά-καλά και τώρα πρέπει να την κάνει, αλλά γαλλικά. Όχι, όχι, δεν φταίει ο κύριος καθηγητής, Ελενίτσα μου. Αυτός ο καημένος είναι άμαθος στο ποτό. Κάτι τέτοιους ψάχνει οι επιτίθειες, τους μεθάνε, μένουν έγκυες για να τους αναγκάσουν να τις παντρευτούν. Αλλά καλά κάνουνε. Καλά κάνουνε. Όχι σαν και εμένα που πάμε το σταυρό στο χέρι. Τι κατάλαβα. Α, δεν πάει άλλο. Θα αλλάξω τακτική. Εμπρός στον δρόμο που χάραξε η Ροσμαρή! Να σου πω, ρε Ματίνα, είσαι τελείως σούφο. Δηλαδή, έχεις και αυτό το χοντροκόλλημα με το γάμο. Δεν σε αφήνει να καταλάβεις τι πρέπει να κάνουμε εμείς οι σύγχρονες γυναίκες. Τι να κάνουμε? Να προτάξουμε τα στήθη μας, Ματίνα, ενάντια στον άντρα τον αλήτη, τον ανεύθυνο, τον πρόστιχο. Σήκω πάνω, Ματίνα! Α! Σήκω πάνω! Α. Βυζάκια έξω, λοιπόν. Έλα, έλα. Κι άλλο, κι άλλο. Δώσ' του. Μπράβο. Έξω, λοιπόν, από την οικία μου, παλιόπαιδα. Βρε, πήγατε και αναρτήσατε πάνω από την κεντρική είσοδο της σχολής πανό. Ο Κωνσταντίνος Κατακουζινός είναι υποχρεωμένος να αναγνωρίσει το παιδί του, να γελά μαζί μου και το ποικιλόχρωμο νερίθιον. Μα είμαστε νέοι άνθρωποι και παλεύουμε για ένα καλύτερο αύριο, κύριε καθηγητά. Δεν μπορούμε να αφήσουμε κάτι σάπιους ανθρώπους σαν και εσάς να δρουν ανενόχλητοι. Σιωπή θρασιτά τη νέα που τολμάς να αποκαλείς τον Κωνσταντίνο Κατακουζινό σάπιο. Εμένα το υπόδειγμα ήθους και αρετής. Πρόσεξε καλά μου κουβάλα, γιατί αυτό το σάπιο θα το πληρώσει πολύ ακριβά. Θα σ' αφήσω κακομοίρα μου να σαπίζει στα θρανία ισοδίως. Τι μας απειλείτε κύριε καθηγητά, γιατί φουντώνει ολόκληρη εξέδρα εναντίον σας. Εξέγερσης. Μάλιστα, έχουμε υπογράψει όλοι οι φοιτητές του έτους. Η επανάσταση ξεκίνησε. Βαδίζουμε στα χράρια το Ζαπατίστας. Σιωπή, Ζαπάτα μπρελόκ, βγάλε το σκασμό μη σε ζαπατήσω κάτω. Βρε, δεν πιστεύετε τον καθηγητή σας και πιστεύετε τα λόγια μιας τυχάρπαστης τυχοδιώκτριας. Αφήστε τους φαρισαϊσμούς, κύριε καθηγητά. Από ό,τι μας είπε η Ελένη, υπάρχουν αποδείξεις για τις αισχρές πράξεις σας. Να μου ζήσει, ρε Ελενίτσα, που μας άνοιξε τα μάτια. Ώστε έτσι, η Ελένη, ποια άλλη. Αυτή η καταραμένη γκασόνα διασπείρει για μένα αυτά τα απέσια πράγματα. Α, ταυτί μου! Ταυτί σου, ας το βγάλω, βρε, ταυτί για να σταματήσει να ακούσει τις κακόβουλες φήμες που διασπείρει η Ελένη. Τα ψεύτικα τα λόγια τα μεγάλα. Α, πρέπει να τις κλείσω το στόμα αυτή λύση. Γιατί αυτή θα βγάλει και φιρμάνι στο τέλος. Προσοχή, προσοχή! Ο Κωνσταντίνος Κατακουζινός δεν θέλει να αναγνωρίσει το παιδί του. Ο ανήθικος αυτός άνθρωπος πρέπει να στιγματιστεί δημόσια. Σταμάτα ρε Ελένη, το παρακάνει. Σκάσε Ματίνα! Ο
Πώς το βλέπεις, Κασόνα? Μήπως θα οργανώσεις και συναυλία στο Σύνταγμα που θα την παρουσιάζει ο Λάκης Λαζόπουλος? Δεν κακή ιδέα να πάρουμε τηλέφωνο τον Λάκη. Και εσύ, Ματίνα, πάρε τηλέφωνο την Κανέλη να οργανώσει την κομμουνιστική νεολαία. Από την πόλη έρχομαι και στην κορφή, Κανέλη. Και εσείς, Δεσποινής Μαδαληνάκη, και εσείς συμμετέχετε στις γελίες κινητοποιήσεις της Βλαχάρας. Όχι, κύριε καθηγητά, εγώ πιστεύω ότι ό,τι κάνατε το κάνατε υπό την επίρρεια αλκοόλ. Και μας άπειτα να μην πίνουμε νοπνευματώδη. Αλκοόλα, αλκοόλα. Αλκοόλα εγώ. Δάσκαλε που δίδασκες και νόμο δεν εκράτης. Ελένη, φέρε μου ένα μπουκάλι ουίσκι να το καταπιόλω ως ένδειξη διαμαρτυρίας. Σιωπή, καλικάτζαρε. Δεν είναι δυνατόν να βαρύνουν τέτοιες κατηγορίες σε ένα πολίτη υπεράνω πάσης υποψίας. Αυτή υπεράνω πάσης υποψίας δεν είναι μεγαλύτερες κουφαλίτσες. Και μη διαρριγνύει στα ημάτια σου ψευτόπουλε, γιατί ο ίδιος ο κολλητός σου, ο Μάνθος, ήταν αυτόπτης μάρτυρας. Ο Μάνθος μας είδε να κοιμόμεθα, η μπιλιπόθυμη, ο Ης πάνω στην άλλη. Αυτό δεν συνεπάγεται ότι κάναμε και σεξ του κύριε. Του κύριε, πού κύριε. Ορκίζομαι να είπω την αλήθεια και μόνο την αλήθεια. Άλλωστε είναι γνωστό ότι είμαι φιλαλήθης. Καλά τώρα, σε αυτό ας μην επεκταθούμε. Ας το καλύτερα. Μάνθο, από σένα διακυβεύεται το μέλλον μου. Σκέψου λοιπόν καλά, παλαιέ μου, που μπουν ακέφαλες οι μαθητά και μην αφήσεις να μου κρεμάσουν κουδούνια, γιατί αυτό κάνουν τόσες μέρες. Κουδουνίστρα με έχουν κάνει. Κουδουνίστρα επηρεάζει το μάρτυρα. Άρα Κωνσταντίνε, από τον Υπηαγωγείο είμαστε μαζί. Ακόμα σε θυμάμαι με την ποδίτσα να σηκώνεσαι πάνω και να λες φαρσί τον άλλο, όλα πάρε να μίλω. Την ίδια ώρα που εγώ κατέβαζα το βρακάκι της Μερούλας. Κι εγώ, σαν τώρα θυμάμαι που σε κάρφωσα στη δασκάλα και σου έκανε την παλάμη μαύρη με τη βίτσα. Χαρά που πήρα εκείνη την ημέρα. Είμαστε πολύ φίλοι, Μάνθο. Μα τι μαλακές. Παρντών, τι είπες? Τίποτα, λέει τι μαλάκια στα γαλλικά. Τι θα γίνει, ρε Μάνθο, θα κόψει ένα μνήσι να μας πεις τι έγινε εκείνο το βράδυ. Εντάξει, εντάξει, παιδιά. Θα σας πω όλη την αλήθεια. Λοιπόν, η αλήθεια είναι... Άσε, μην το διακόψεις. Άσε, γιατί τώρα βγήκε στον ήρμο. Περίμενα, ανοίγω εγώ. Η αλήθεια λοιπόν είναι... Έλα, Μάνθο. Έλα, παλιέ μου φίλε. Έλα, Μάνθο. Dis la vérité. Εδώ είστε όλοι. Η αλήθεια λοιπόν είναι ότι καρακαταξεσχίστηκαν. Μάνθο. Αφού σας είδα, ρε Κωνσταντίνε, το ξέρω ότι δεν είναι σωστό να κάνω πανηστήρι, αλλά... Το έχω και λίγο το βίτσιο του ματάκια, τι να κάνω. Το πιέζες. Ο ματάκιας είδε με τα ματάκια του να βγάζουν τα ματάκια τους. Όπα! Εντάξει λοιπόν. Ο Κωνσταντήλος κατά κουζινός είναι ένας άντρας με τιμή. Κυρία μου, θα αναλάβω τις ευθύνες μου. Γεια σου ρε Κωνσταντίνε. Ίσα ρε μεγάλε, αλανιάρη. Μπράβο, μπράβο Κωνσταντίνε. Ώστε λοιπόν θα αναγνωρίζεις τον μπεμπέ. Όχι απλώς θα αναγνωρίσω τον μπεμπέ, αλλά θα σας αποκαταστήσω πλήρως. Ο Κωνσταντίνος Κατακουζινός είναι παλαιών αρχών και δεν είναι δυνατόν το παιδί του να μεγαλώσει εκτός οικογενειακής εστίας. Συνεπώς, είμαι υποχρεωμένος και να σας παντρευτώ και να ζήσετε μαζί μου στην οικία μου στο Μαρούσι. Ποιος ήρθε? Ο διάδοχος σε 9 μήνες. Ναι, αλλά επειδή ο διάδοχος είναι και βασιλικής καταγωγής, να τον πας να μείνει κάπου πιο βασιλικά. Πήγαινε τον στο Τατόι, διεκδίκησε το μόνο επό. Πήγαινε τον στο Λονδίνο τέλος πάντων. Δεν ανάγκη να μου μπαστακωθείτε όλοι μέσα στο σπίτι οικογενειακώς. Α, Μελέν, δεν έχεις καθόλου δίκιο. Θα περάσουμε πάρα πολύ ωραία. Δεν ξέρεις τι διακριτικός τύπος είμαι εγώ. Περάστε. Ωραία. Σε αυτή την οικία ήμασταν δυο, γίναμε τρεις, μήπως θα γίνουμε και 1013. Άμα συνεχίσετε να γενοβολάτε με αυτόν τον ρυθμό, είσαι και καρπερόστρο, μάρα σου. Μια φορά πήγες με γυναίκα και έπιασες παιδί. Η δεκορασιό είναι. Τι λες? Λέω, η διακόσμηση είναι πολύ χάλια. Και αυτές οι εικόνες εκεί πέρα στον τοίχο είναι πολύ καταθλιπτικές. Πρέπει να φυγούν. Πήγε. Τι οι χώρες μου να φυγούν. Και πού να πάνε? Θα σε κάνει γαλίδα στο τηγάνι επίκουρο πανέ. Και αυτή η μεριά από εκεί πέρα είναι τρε τρε μπανάλα. Ποια μεριά μου, η δική μου η μεριά? Και από εκεί. Το πρώτο που πρέπει να φύγει είναι αυτά τα ψάρια. Τα ψάρια είναι στη δική μου μεριά. Και να μου κάνεις τη χάρη, ό,τι δεκορασιόν θες να αλλάξεις, να τα αλλάξεις από εδώ μεριά. Από εκεί να μας αφήσεις ήσυχους. Μα Ελένη, σε θερύπλασα. Δεν μπορώ να ζω μέσα σε τόση κακοκουστιά. Να σου πω. Εγώ από την καλή μου την καρδιά σε βοήθησα. Τώρα, αν θες να χεστούμε, να χεστούμε! Η κοιλιά μου. Τι έπαθες? Ένας πόνος, στην κοιλιά. Τι πόνος? Τι έχασε? Ορίστε, Κασόνα, τη σύγχυσες και την έπιασε πόνος στην κοιλιά. Είναι έγκυος, θέλει προσοχή. Τι να κάνουμε, αφού είναι έγκυος, κάνουμε. Του μπεκί, φιλοκομμένο. Και σαλονί από εδώ, σαλονί από εκεί. Δεν υπάρχει μέσα σε αυτό το μεζό μια τραπεζάρι. Θα κάνουμε αυτό το δωμάτιο τραπεζάρι. Ποιο δωμάτιο? Στο γραφείο μου.
Τι λες απεσία, Γαλίδα! Α, η κοιλιά μου! Κατά κουζινά, η κοιλιά της. Οπότε κατάλαβες, παίρνεις ένα γραφιάκι, το βάζεις στο καμπινέ, γράφεις που γράφεις για τις χέστρες στο Βυζάντιο, να εμπνέεσαι κιόλας. Πάψε, Ελένη! Ελένη, κάνε μου ένα ζεστό, λε. Τι λέει? Ένα ζεστό γάλα θέλει. Α, δεν έχουμε γάλα. Πήγαινε εγώ γάσεις, τι κάθεσαι. Μωρή. Ελένη, μη τη ήχησει. Ελένα, θέλω ασβέστιο, το καταλαβαίνει. Ωραία, ξέρει του τοίχου. Φάει και κανένα, ξέρει πόσε έγκε ξέρω εγώ που τρώνε του τοίχου. Ελένη, πήγαινε τούτο σουίτα. Κωνσταντίνε, αυτή με διατάζει. Και τι μου το λες εμένα, Ελένη. Εμένα θέλω να πάρει το γραφείο μου να το κάνει τραπεζαρή. Ναι, αλλά εσύ θα την παντρευτεί. Θα γίνει μάνα του παιδιού σου, ενώ εγώ τη φταίω. Δηλαδή, άλλο πηδάει και άλλο πληρώνει. Πόσα. Ελένη. Πώς εκφράζεσαι έτσι μπροστά στο παιδί μου! Πού είναι καλό το παιδί σου? Στην κοιλιά της Ρόσμαρη! Πρέπει να φροντίσω από τώρα για την ανατροφή του! Έλα, Ρόσμαρη, πάμε να σε βολέψεις στο ξενώνα. Πάμε. Βολέψεις. Κατάλαβα. Πάω κι εγώ να πάρω γαλιά, γιατί μου τα έχουν κάνει μεγάλα. Εδώ! Α, ώστε λοιπόν εδώ είναι και η χαρτοκαμαρά μας! Του όχι! Εδώ είναι η χαρτοκαμαρά σου! Το δικό μου υπνοδωμάτιο είναι από εδώ και ακριβώς απέναντι είναι το υπνοδωμάτιο της Ελένης. Με Κωνσταντά, θα κοιμόμαστε χωριστά, σε παρέ. Τι φαντάστηκες ότι θα κοιμόμαστε παρέ. Ο γάμος μας, αγαπητή μου, είναι γάμος ανάγκης και βεβαίως θα είναι γάμος λευκός. Καληνύχτα. Bonne nuit. Καλά μου κάνεις, κύριε, και με τιμωρείς. Διότι ήπια αλκοόλ. Καλά να πάθω. Το μάτιο που μου το σες είναι πολύ μικρό και το κρεβάτι très petit. Πτή. Με πτή σκιόλας, κύριε. Το κρεβάτι είναι très très petit και δεν χωράω. Πώς δεν χωράς, Ρόσμαρη, και εσύ μικρογαμωμένη, είσαι petite. Δεν χωράς ένα μονό κρεβάτι. Μένω, εγώ δεν είμαι μονή, είμαι διπλή. Και μέρα με τη μέρα η κοιλιά μου θα φουσκώνει. Θα πέσω. Να πέσεις, να ησυχάσουμε. Και το μπεμπέ. Α, Παναγία μου, το μπεμπέ. Αν πέσεις εσύ, πάει και το μπεμπέ. Εδώ, εδώ, αγαπητή Ρόσμαρη. Βολέψω στο υπνοδωμάτιό μου και θα βολευτώ κι εγώ όπως το ξενώνα. Ενεπλάκιν που ενεπλάκιν σε αυτή τη θλιβερά ιστορία, ας μην πάθει τουλάχιστον τίποτα ο ιός μου. Ιός, και πού το ξέρεις ότι δεν είναι γκαρσόν. Ρόσμαρη, πρώτον, μην το λες γκαρσόν, διότι μου θυμίζει την γκαρσόνα. Και δεύτερον, με έμπλεξες που με έμπλεξες αυτόν τον εφιάλτη, θα κάνεις και κόρη, ζαβέ! Τον ζαβόν! Τι μοντέρνος άνθρωπος. Θα σε στρώσει, Σέρι, Ροζμαρί. Και μετά το γάλα μου ζητάει να τη κάνω μελέτα. Και βέβαια, εγώ την έκαψα. Και τι μου λέει αυτή, να μου την ξανακάνει. Όχι, καταλαβαίνει. Και τέλος πάντων, αφού παίρνω την καμένη μελέτα και την πετάω και στη μούρη τη κατά κουζίνα, την έκανα, την ξανάκανα. Όχι, καταλαβαίνει τη γομάρα μα βγήκε αυτή η κυρία Ροζμαρί. Έλα, βρε, Ελένη μου τώρα, δεν ξέρει. Έγκυες γυναίκες, μέσα στις παραξενείς είναι. Πάντως, εμένα μου είχε κάνει εντύπωση πώς αυτός ο μονόχνοτος ο ξαρτινοτέτιος θα κάνει οικογένεια πριν από εμάς. Εγώ να δούμε τι θα κάνω. Θα κάνω μόλι εγώ ποτέ κανένα παιδί. Ή θα καταλήξω με 7 γάτες και τη Ματίνα στα γεράματά μου. Σιγά καημένη μη δεν κάνεις παιδί. Άμα θες να κάνεις παιδί, θα κάνεις. Εμένα τόσο με έχει επηρεάσει αυτή η ιστορία της Ρόζμαρη που έτσι μου έρχεται να πάω στο μάθο και να του πω: Ρε αγαπουλίνη μου, ας κάνουμε βρε αδελφέ ένα παιδί και ας μην είμαστε παντρεμένοι. Α, δεν μου λες, παιδούλα. Με το μάνθο θα το κάνετε το παιδί. Με ποιον θα το κάνω, βρε Ελένη, το παιδί, αν δεν το κάνω με τον άνθρωπο της ζωής μου. Ναι, σωστά, ο μάνθος είναι ο άνθρωπος της ζωής σου, αλλά άμα σου έρθει να κάνεις και ένα παιδί, πάει στο διάλογο να το κάνεις και με έναν άλλον. Τι λες τώρα, Ελένη. Τι λέω, λέω ότι επειδή είσαι πολύ καλή μου φίλη, ρε Πέγγι, πρέπει να σου πω κάτι, αλλά δεν έχω και τρόπο να σου το πω. Λοιπόν, άκου, Πέγγι, έχετε μείνει ποτέ από λάστιχο με την Πόρτσε? Όχι. Την άλλη φορά που θα μείνετε από λάστιχο θα του πεις: Μάνθο, βγάλε την τρόμπα και φούσκωνε. Την τρόμπα που έχει στο πορπαγκάζ. Όχι, καλέ την τρόμπα που έχει στο παντελόνι. Τι λες τώρα, ρε Ελένη? Τι λες, ρε, ο Μάνθος είναι μάμπα το καρπούζι. Άντε κι εσύ από εδώ. Καλά δεν τρέπεσαι, ρε. Κοίτα πώς είναι οι άντρες. Δηλαδή, μόλις μάθουν ότι ο ένας είναι τζούφιος, οι άλλοι γελάνε και τα μουστάκια τους. Ρε Ελένη, τι σε χλαμάρες είναι αυτές που λες τώρα? Δεν τις λέω εγώ, ρε Πέγγι, ο Μάνθος τις λέει και μας έδειξε και χαρτιά γιατρών που το αποδεικνύουν. Αν είναι δυνατόν. Παιδιά, την τσάντα μου. Τα χάπια μου και ένα ταξί να φύγω! Πέγγι! Πέγγι! Πέγγι, ρε Ελένη! Την κάνεις πρώτα τρελή και μετά Πέγγι, Πέγγι! Ε, τι να κάνω, ρε Νικόλα, φίλη μου, να την αφήσω έτσι σε αυτή την άγνοια! Θα πιω απόψε το φεγγάρι! Νικόλα, και σε ένα φεγγάρι όταν ρέψεις για μένα και άλλο ένα για σένα. Πρόσεξε αυτό το βράδυ, ένα θα πίνω εγώ, δύο θα πίνεις εσύ. Ότι γουστάρει το ματινάκι. Καλώς το ματινάκι που βγάλε το γυαλάκι και έχει μπερδέψει το φεγγαράκι με το παγάκι. Απόψε το βράδυ, έβαλα σε εφαρμογή το σχέδιο Ρόζμαρη. Θα με αφήσει τον Νικόλα και μετά θα με αφήσει έγκυο. Αυτό το σχέδιο είναι φερέγγυο.
Oh, Joanna, I love you. I love you, Joanna. I love you ατελείωτα. Μάνθος, my only love. Will you marry me? Yes, of course I would like that. Mm-hmm. But is there a problem with our religion? But I'm Christian too. Yes, you are a Christian, but you know, I'm a Buddhist. From when? From now. Oh, ποιος να είναι τώρα. Ποιος θα με σώσει τώρα, ο Θεός ή ο Βούδας. Don't say anything, my darling. Don't say anything. They are probably the tax collectors. Μάρθω, άνοιξε, η Peggy είμαι! Peggy? Ωχ, μάνα μου, μάνα μου. My mother! She's my mother. Darling, get to the bedroom, please. I will get rid of her in a minute. Please, please, hurry, hurry, hurry. Quickly. Peggy, μοναδική μου αγάπη, δεν σε περίμενα. Πήρα έκτακτη άδεια από το μαγαζί γιατί πρέπει να σου μιλήσω. Ναι, να μου μιλήσεις, αλλά όχι τώρα. Έλα αύριο. Τώρα πρέπει να φύγω πηγώντας. Ξέρεις, έπιασε φωτιά άλλη πτέρυγα στο εργοστάσιο. Αυτό δεν είναι εργοστάσιο, μάθα μου. Αυτό είναι το δάσος της Πεντέλης. Κοροδουλιά, Πέγγι μου, κοροδουλιά. Άμα λέω εγώ να τα παρατήσω και να πάω να γίνω λουστράκος. Τουλάχιστον να μην είχες επαγγελματικά προβλήματα, δεν σου φτάνει το άλλο στο πρόβλημα. Ποιο πρόβλημα? Μανθώ, τα ξέρω όλα. Όλα? Ποια όλα? Μάθω, τα ξέρω όλα. Όλα αυτά που μου κρύβεις τόσο καιρό. Τα ξέρεις όλα, εννοείς τα ξέρεις όλα όλα και για μέσα την παζαβιόλα. Τώρα τι σχέση έχει ένα μουσικό όργανο με το ότι εσύ δεν? Εγώ δεν, τι δεν? Αυτό που δεν μπορώ να καταλάβω είναι γιατί χρησιμοποιείς προφυλακτικά. Βέβαια θα μου πεις ίσως για να έχεις μια ψευδαίσθηση. Ποια ψευδαίσθηση, δεν καταλαβαίνω τίποτα. Ότι θέλεις να γίνεις πατέρας, καημένε μου τρόμπα. Τι? Δεν πιστεύω η Ελένη. Μη βάζεις το στόμα σου την Ελένη. Είναι κολλητή μου και ανησυχεί για το μέλλον μου. Το οποίο μέλλον μου μάθω δεν μπορεί να είναι πια μαζί σου. Κάτσε ρε Πέγγι μοναδική μου αγάπη, τι είναι αυτά που λες τώρα? Δεν ξέρεις πόσο πληγώνομαι τώρα που σε εγκαταλείπω. Αλλά φεύγω τώρα για να μη σε μισήσω αργότερα. Κάτσε ρε Πέγγι, κάτσε ρε παιδάκι μου. Αυτά τα πράγματα θέλουν συζήτηση. Δεν λέγονται έτσι απλά. Περίμενε, μην φεύγεις έτσι. Μην πεις τίποτα. Σ' αγαπάω, σε πονάω, σε εκτιμάω. Αλλά δεν θέλω να καταντήσω άκληρη σαν τη γέρμα του Λόρκα. Να σου παίξω λίγο. Όχι ρε Πέγγι, το θέμα δεν είναι αυτό. Θέλω να γεραβολήσω. Σαν τη μάνα του Γκόργη. Να σου παίξω λίγο. Δεν θέλω να παίξεις, θέλω να σου εξηγήσω, ρε Πέγγι. Κοίταξε να δεις, μπορεί τώρα να είμαι λίγο στήρος. Αλλά η επιστήμη έχει προχωρήσει πάρα πολύ. Οι γιατροί μου είπαν ότι σε λίγο χρονικό διάστημα θα μπορώ να. Μακάρι, Μάνθο μου, να είχα τη δύναμη να σταθώ δίπλα σου. Όπως μακάρι να έχεις και εσύ τη δύναμη αύριο μεθαύριο να δεις τον κολλητό σου. Να σπέρνει γύρω του κατά κουζινάκια. Τη στιγμή που εσύ δεν θα μπορείς να σπείρεις. Φουσταλάκια! Μα τι λες, ρε Πέγγι, τώρα, ρε Πέγγι, παπά! Πέγγι, σε παρακαλώ, μην φεύγεις, Πέγγι! Γαμώτο μου, τι μπλέξι μου είναι αυτό, ρε γαμώτο! Μάνθο, what happened, my love? Why are you shouting? Όχι, εσύ μας έλειπες τώρα. Τζοάννα, take your things and go. Why? Why, why, παρά why, ρε Τζοάννα, ξέρω κι εγώ γιατί, χέσαμε κι εσύ. Γιατί με πήρες αγκαλιά, Νικολούκου, επειδή με έφυσες και θέλεις να κάνουμε παιδάκια? Εγώ ρε να με θύσω, εγώ και δυο μπουκάλια να πιω δεν με πιάνει. Εσένα δεν βλέπω καθόλου καλά. Α, γιατί δεν με βλέπεις καλά, Νικολάκο? Είπες τα όμορφα γυαλάκια σου χρειάζονται ματάκια. Α, δεν το πω καλά. Είπες τα όμορφα μαλάκια σου χρειάζονται γαλάκια. Ρε Νικόλα, που δεν το σηκώνει, τι την ποτίζεις? Εγώ την ποτίζω. Αυτή με ποτίζει και πληρώνει κιόλας. Άντε κύριε Ματίνα, άντε τώρα να φεύγουμε να πάμε σπίτι μας. Γιατί, θες να με αφήσεις έγκυο? Όχι, μωρή Λίθια, θέλω να σε αφήσω το σπίτι σου. Να, δεν πάω πουθενά. Να μου κάνεις τη χάρη. Έχω λεφτά και πληρώνω. Λοιπόν, Νικολάκο, για σε άλλα δύο για σένα και τέσσερα για μένα, γιατί εγώ πρέπει να τρώω λιγότερο. Κατάλαβες? Όπου εγώ ληστάζω είμαι πτώμα, τι θα κάνουμε με αυτήν, α? Τι να κάνουμε, τι φταίει κι αυτή η Έρμη. Η γοητεία μου τα φταίει. Έγινε λιώμα το κοριτσάκι. Ναι, δεν θέλω να σε λυπήσω, αλλά δεν φταίει η γοητεία σου, γιατί Ματίνα και με τη γοητεία του Σπύρου Μπιμπίλα πάλι ξέρει θα πέφτε. Λοιπόν, εγώ πάω σπίτι, κάνω μου τη χάρη μου. Ρε, βάλτε σε ένα ταξί. Άντε, καλά. Καληνύχτα. Καληνύχτα. Λοιπόν, Νικολάκο, άμα κάνουμε δίδυμα θα παντρευτούμε δύο φορές. Μία στην εφορία μου και μία στην εφορία σου. Στην ενορία. Μην το πίνεις άλλο. Α, εγώ δεν πίνω. Εσύ πίνεις. Ακολουθώ το σχέδιο Ρόσμαρι. Μη μου ξεκουμπώνεις την μπλούζα. Τι έκανα? Θα σου πω άμα μου την ξεκουμπώσεις. Βάλε τώρα άλλο ένα σφυράκι. Να βάλω και ένα τριανάκι. Πού λες, Κωνσταντά, μαμά που ήταν από Ροντό, γνώρισε παπά που ήταν τουρίστα και πάθανε coup de foudre. Έρωτα, Κωνσταντά, μ' ακούς ή γίμασαι? Ακούω, πώς δεν ακούω. Έλεγες φρούτ.
Τι φρούτε, νεκταρίνια. Μα δεν με προσέχεις. Το ξέρεις ότι θα με ακούς μια ολόκληρη ζωή. Ω Παναγία μου, γιατί να μην αφήσω έγκυο μια μουγκή. Και τότε μαμό, λέει στο παπά. Ιδού η Ρόδος, ιδού και το πίδημα. Άμα θέλεις πίδημα, πρέπει να παντρευτείς μου. Ρόσμαρι έλεος, έχει πάει 3 και 4, θέλω να κοιμηθώ. Μα εγώ κοιμήθηκα, αλλά πέμπτη και τώρα γυριστάζω. Διάβασε ένα βιβλίο. Θες να σου δώσω ένα πολύ ενδιαφέρον ανάγνωσμα για το δεσποτάτο του Μιστρά. Νο. Τότε δες τηλεόραση. Αλλά άσε, μην αποπλακωθεί ο γιος μου. Νο, θέλω να μιλήσουμε. Λοιπόν, λέω να ονομάσουμε το παιδί Ναταλή. Εσταλαθεί. Ο γιος μου Ναταλή. Ο Ναταλή κατά κουζινός. Με μόνο προφέρω φίγια. Θέλω κόρη. Ρόσμαρι, σου απαγορεύω να κάνεις κόρη. Καλά, καλά. Calme toi. Λοιπόν, τι λες, να το πούμε Ιζαμπέλε. Καλησπέρα και καληνύχτα. Α, Ελένα, Ελένα, viens ici. Δεν βγαίνει, μπαίν και πάω και για ύπνο για τη μεράκος. Non, non, non. Je veux un thé, s'il vous plaît. Τι λες, καλέ. Θέλει ένα τσάι. Ωραία. Δίκιο έχει. Ας πιει ένα τσάι. Ελένη, Ελένη, σε παρακαλώ πολύ, μην την αναστατώνεις, γιατί αναστατώνεται και ο γιος μου. Πήγαινε, φτιάξε ένα τσάι. Και γιατί δεν τη φτιάξε εσύ τσάι, ρε μουρόχαβλε. Γιατί δεν με αφήνει να κάνω βήμα από δίπλα της. Επί πολλή ώρα τώρα συζητούμε το σοβαρό θέμα αν ο γιος μου θα ονομαστεί Ναταλή ή Ιζαμπέλ. Α, ωραία, το πήρα τα απόφαση, θα βγει τελειωμένη. Πάψε λιπαρόστομη! Κωνσταντζά, ζοβρετέ, κοιλιά μου. Βλέπεις η κοιλιά της. Ελένη, σε παρακαλώ, δεν θέλω να ταράζετε καθόλου, γιατί κινδυνεύει ο γιος μου. Ελένα, μια και είσαι σερβιτόρα, να σου δίνουμε κάτι παραπάνω, να έρθεις dans la maison, να είσαι καμαριέρα. Τι καμαριέρα μου, τι λέει αυτή. Αμπα, δουλάρα, πώς το λένε. Τι είπες μόλις κάτω φραντζέζα, θα γίνω τώρα και δουλαρά σου. Α, mon dieu. Mon dieu, Ελένη, μην την ταράζεις, κινδυνεύει ο γιος μου. Κωνσταντίνα, θα σου πω τώρα και σένα τα μπινελίκια σου και δεν θα ξέρεις από πού να φύγεις ούτε εσύ ούτε ο γιος σου. Αχ, Παναγιά μου, λες να είναι το αλλοδαπών, να κάνω τώρα σκούπα και στους Γάλλους. Παναγιά μου, να ανοίξω. Μακάρι, Παναγία μου, μακάρι! Κωνσταντά, ποιες κουβεντείτε. Ριάν, Ριάν τι τούμε όσο έλει. Ρέστοα, ρέστοα. Σκάσε. Οπα! Να και το κερασάκι στην τούρτα. Έπεσε ξερή, Ελενάκη μου, πού να την πάω τέτοια ώρα, στο γέρο πατέρα της με τα 4 κεφαλικά. Ας την πάω στο καταγουζινό να πάθει εκείνος τα 4 κεφαλικά. Κύριε καθηγητά, πάνω απ' όλα είμαστε άνθρωποι, έτσι. Ελένη, φτιάξε ένα καφέ. Βεβαίως, τσαγάκι, καφεδάκι, κανείς άλλος θέλει καμιά παραγγελία, εσύ Νικόλα. Κοίτα, μια μακαρονάδα θα την έτρωγα. Μια μακαρονάδα. Έγινε. Πώς τη θέλεις, αλπέστο ή άλλα ματριτσιάνα. Αν θα μαγειρέψεις, ξέρεις να κάνεις και σουφλέ. Και σουφλέ ξέρω και σουβλέ πολύ καλό ξέρω και σένα στη σούβλα επίσης. Άλλος. Η κατάσταση βαίνει άκρος ανωμάλως. Καλά, Ρόσμαρι. Σήμερα σε βλέπω στις ομορφιές σου. Α, όταν λένε σε μια γκυό ότι είναι πολύ όμορφη, τότε περιμένει κορίτσι. Ακούω, ακούω. Ναι, φίλε μου, άκουσα τον πόνο μου. Ποιο πόνο σου, Μάρθο. Για να μου λες πόνος 4 ώρα το πρωί πρέπει να είναι κάτι λίγα σοβαρό. Πού πονείς. Στην καρδιά. Παναγία μου, ηρέμησε, φίλε μου. Μπορεί να μην είναι έμφραγμα, μπορεί να είναι νευρόπονος. Πολύ με ανησύχησες τώρα, να σε πάω στο πρώτο βοηθιόν. Επειδή ένας βλάκας πάντα χρειάζεται σε μια παρέα, δεν θέλω να πάθεις τίποτα. Σταμάτα, ρε Κωνσταντίνε. Εγώ σου μιλάω για τον πόνο που έχω στην καρδιά επειδή με κατέληψε η Πέγγι. Και για τέτοιες αηδίες μας χτυπάς τα κουδούνια 4 ώρα το πρωί, Μάρθο! Αφού το ξέρεις, Κωνσταντίνε. Όταν έχω μεγάλη θλίψη, μόνο ένα με κάνει καλά. Να βρίσκομαι με τον φίλο μου και να βλέπω στο βίντεο τα μάτς που κέρδισε η Πανάθα. Ποια Πανάθα, Μάρθο. Σταμάτα, σε παρακαλώ, κοίταξε. Πρόσεξε. Εδώ. Ο ανεγκέφαλος, άρτιε καταληφθείς από την καρσόνα Βου, μας εκουβαλήθη εδώ ή να διδάξει τον ιόν μου τους χουλιγανισμούς των γηπέδων. Έρε γέλια και χαρές βλαδιάτικα. Ορίστε το τσάι της κυρίας και ο καφές του Ορέστη του Μακρύ. Τη μακαρονάδα! Τα μακαρόνια μας τελείωσαν. Ένα ριζάκι. Και το ριζάκι μας τελείωσε. Μήπως θες μια σκατούλα. Ελένη! Ξέρω. Ο γιος σου η Ναταλή. Υιός, είμαι έγκυος. Λοιπόν, ήρθε τώρα η ώρα να κάνουμε κεφί. Ποιος και συνηθεί κεφί. Κεφί, παιδί μου, χαρά. Έχω φέρει εδώ μια κασέτα με τραγούδια γαλλικά και επειδή εγώ δεν μπορώ χορεύει.
Θα βάλω κασέτα και θα χορέψει η Κωνσταντά και Ελένα. Ποιος θα χορέψει? Κωνσταντά, λο μπεμπέ, θέλει χορέψει. Αν δεν υπάρχει περίπτωση, αυτή θα μας χορέψει το ταψί. Ελένη, άνευ συζητήσεως θα χορέψεις avec moi, διότι... Ξέρω, ο γιος σου Ιζαμπέλ. Έλα, θα βαλσάρουμε. Τι ωραία! Βιτ-βιτ! Ακούς, πιο γρήγορα! Βιτ-βιτ! 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 Βιτ-βιτ!